Ένα γεμάτο τετράμινο αναδουλειάς και αρνητικών τζίρων συμπλήρωσαν οι έμποροι του Βόλου που δεν κρύβουν την αγωνία και τον προβληματισμό τους για το μέλλον. Από την αρχή του χρόνου, η κατάσταση στις εμπορικές επιχειρήσεις της πόλης παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητική, με τους εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου να μην βλέπουν φως στην άκρη του τούνελ. Η κίνηση δεν είναι καλή. Η αγορά δεν έχει πρόβλημα. Ένα τετράμινο πλέον κλείσαμε με μεγάλο πρόβλημα, μεγάλη πτώση. Και αντί να ασχολούνται με προβλήματα, για να λύσουν προβλήματα τα οποία θα φέρουν την ανάπτυξη, φέρνουν 30 Κυριακές και μας δημιουργούν άλλα προβλήματα και μας αποστανατολίζουν. Δυστυχώς δεν υπάρχει η αναμενόμενη κίνηση, ο κόσμος είναι κουμπωμένος. Μην ξεχνάμε, η αξιολόγηση δεν έχει κλείσει. Άσχετα τι λένε, δεν έχει κλείσει, δεν έχει υπογραφεί τίποτα. 4 μήνες και δυστυχώς ζούμε ό,τι ζήσαμε το 2005, που γίνεται αυτό το μεγάλο, το 2015, συγγνώμη, που κλείσαμε μια, που φτάσαμε ένα χρόνο και είχαμε ένα capital control. Τι σας λένε οι συναδελφοί για όλη αυτή την κατάσταση? Όλοι είναι ανήσυχοι, όλοι φοβούνται. Βέβαια είμαστε αισιόδοξοι, γιατί οι έμποροι και οι γενικά επιχειρηματίες είμαστε αισιόδοξοι. Δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει οι κυβερνώντες να καταλάβουν ότι πρέπει να μας βοηθήσουν. Και δεν πρέπει να ενισχύουν και να βοηθάνε μόνο τις αλυσίδες που τα χρήματα πάνε στο εξωτερικό. Αυτό πρέπει να καταλάβουν και να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα. Κάτι που δεν έχουν κάνει. Αντίθετα, προσπαθούν να το πολεμήσουν και προσπαθούν να αφανίσουν τον μικρό επιχειρηματία.